Εγώ τελείωσα χημικός μηχανικός και υπήρξε έτσι μια περίοδος ενός-δύο χρόνων που έψαχνα ουσιαστικά, όπως και πολλοί νέοι, κάποια δουλειά. Ένα βήμα πριν το εξωτερικό, θα έφευγα για Βερολίνο δηλαδή σε κάποια φάση, το είχα πάρει απόφαση να φύγω για Βερολίνο και ένα μήνα πριν φύγω για Βερολίνο αποφάσισα να πάω να περάσω έτσι 2-3 εβδομάδες στο πατρικό μας χωριό που είναι αγαπημένος τόπος για μας, το Μελής της Κορινθίας. Εντελώς τυχαία είχε συμπέσει εκείνη την περίοδο η περίοδος ελαιοσυγκομιδής. Ήταν κάτι που μας είχε συγκινήσει ιδιαίτερα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν το πρώτο μεσημέρι έπειτα από μια ολόκληρη ημέρα που πήγαμε στο ελαιοτριβείο. Και το κλικ ήταν εκείνη τη στιγμή που πραγματικά βγήκε το ελαιόλαδο και είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Μετά από πολύ καιρό είδα κάτι το οποίο με γέμιζε πραγματικά ουσιαστικά. Όραμά μας εξ αρχής ήταν να αναδείξουμε τις δικές μας ποικιλίες, να κάνουμε ένα προϊόν με πραγματική ταυτότητα κορινθιακή. Γιατί αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι υπήρχαν, το προϊόν υπήρχε, αλλά έλειπε η ταυτότητα σε αυτό το προϊόν. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής προσπαθούσαμε να βρούμε ένα ιδιαίτερο μπουκάλι το οποίο θα μπορούσε να συνόδευε και το προϊόν. Βρήκαμε τον Αρίβαλο, τον Κορινθιακό Αρίβαλο, που ήταν ένα αγγείο του 7ου αιώνα π.Χ. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 8 παραγωγούς. Συνεργαζόμαστε με παραδοσιακούς αγγειοπλάστες Έλληνες για τη χειροποίητη την κεραμική μας συσκευασία. Αλλά ουσιαστικά είμαστε πραγματικά σαν μια ομάδα φίλων που έχουμε κοινό στόχο. Φέτος κερδίσαμε 3 διεθνείς διαγωνισμούς design, όπου ήταν και οι top διαγωνισμοί και όλα πάνω στο design προϊόντος, και σε 2 διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου, στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Το ωραίο μου όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι δεν έχω μέχρι στιγμής ούτε μια άσχημη ανάμνηση. Και από την πρώτη στιγμή δεν έχω μετανιώσει ούτε δευτερόλεπτο. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν ξέρω, είμαι περήφανος γι' αυτό. Είναι κάτι δικό μου και είναι κομμάτι του εαυτού μου τελείως. Το αγαπάω υπερβολικά και κάθε μέρα θέλω να δημιουργώ μέσα από αυτό και να εξελίσσομαι και προσωπικά μέσα από τη δουλειά μου και να βάζω και κομμάτι του εαυτού μου μέσα στη δουλειά μου.